στάσεις. Μέσα από τις συχνότητές του ακούγαμε σε όλη την Ελλάδα τα νέα, τόσο από την ελληνική πρωτεύουσα, όσο και από άλλες χώρες. Τους λόγους των πρωθυπουργών, των προέδρων, των δυνάμεων κατοχής, αλλά και των ξένων πρακτορείων ενημέρωσης, όπως της Deutsche Welle, του BBC και άλλων. Χιλιάδες στυνόταν μπροστά στις ραδιοφωνικές συσκευές για να ακούσουν τη φωνή της Αμερικής ή του «Εδώ Μόσχα». Ακόμα και των παιδιών του Πολυτεχνείου που έφτιαξαν ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγεται και η δική τους φωνή πέρα από αυτή του κρατικού ραδιοφώνου. Και να, λίγο πριν φύγει η δεκαετία του 80, τα πρώτα ελεύθερα ραδιόφωνα κάνουν δυνατά αισθητή την παρουσία τους και ζητούν τη θέση τους στα FM και στην καρδιά μας. Ο Σωτήρης Κούγαλας, δήμαρχος στη Θεσσαλονίκη και ο Μιλτιάδης Εύετς στην Αθήνα, αποφάσισαν την πειρατεία στην ραδιοφωνία να την κάνουν νόμο και την πολυφωνία καθημερινή μας συνήθεια. Έτσι φέρνοντα πάνω κάτω στην Ελλάδα και βέβαια η τότε κυβέρνηση καθώς και οι επόμενες αποφασίζουν να εξυγχρονιστούν ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νομοθεσία.